Νομίζω ότι θέλει ο Ευάγγελο Βενιζέλο η Ελιά να συγκεντρώσει ένα ποσοστό κοντά στο διψήφιο. Να, ε, να μην επαληθευθούν κάποιες δημοσκοπήσει που τη φέρνουν στο 4 ή στο 5% αλλά να συγκεντρώσει ένα πιο ευπρόσωπο ε, ποσοστό. Ε, είναι προφανέ ότι προσπαθεί να μπετονάρει τους ψηφοφόρους του. Διότι αισθάνεται ότι στη σύγκρουση ε, με επίκεντρο την κυβερνητική σταθερότητα, σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιθανόν να έχει σημαντικές απώλειες προς τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθεί λοιπόν να βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές και προειδοποιεί και τον ετέρο του, προειδοποιεί και τη Νέα Δημοκρατία, προειδοποιεί και τον Αντώνη Σαμαρά, ότι μην περιμένει εγώ με ένα 3 ή με ένα 4% να μείνω δίπλα σου και να συνεχίσω την πορεία προ την πολιτική ανυπαρξία, γιατί αυτό θα σημάνει ένα τέτοιο τόσο χαμηλό ποσοστό, αλλά παράλληλα ειδοποιεί και του ε, ψηφοφόρους, ψηφοφόρου, του παλαιού Ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ, ότι αν νομίζουν πω εξασφαλίζουν την κυβερνητική σταθερότητα ψηφίζοντα νέα δημοκρατία, κάνουν λάθο, διότι ο ίδιο μπορεί να αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση σε ένα απονενοημένο διάβημα να διαχωρίσει την πολιτική του θέση και να υπάρξει πολιτικά στο σημερινό σκηνικό. Τώρα πρέπει να σου πω, άκουσα και στο βίντεο με χαμογελώντα. Την ε, κόντρα ανάμεσα στον κύριο Κωνσταντινόπουλο και τον κύριο Μαχέρα, όπου ο κύριο Μαχέρα του έλεγε: Μα εσεί, καλείτε τον κόσμο να σα ψηφίσει για να μην πέσει ο Σαμαρά. Και θύμωσε ο κύριο Κωνσταντινόπουλο, του έλεγε μάλιστα ότι είναι ελεηνό αυτό που λέει. Γιατί ο άνθρωπο την αλήθεια είπε.